Καλημέρα κύριε Μάζη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Είστε πιο αισιόδοξος μετά τη χθεσινή συνάντηση Ρώσων και Αμερικανών ή πιο προβληματισμένος? Είμαι το ίδιο προβληματισμένος, γιατί και εγώ, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν περίμενα κάτι ιδιαίτερο. Η Ρωσία κρατάει τις κόκκινες γραμμές της, οι οποίες είναι ορθολογικές. Και είναι ορθολογικές γιατί σαφώς εκκινήθηκε ο κύριος Πούτιν από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία μετά την περίοδο Γέλτσιν στην διατήρηση του δόγματος του εγγύς εξωτερικού και, και αρκέστηκε στην διασφάλιση που του είχε μεταφέρει ο κύριος Κορμπατσόφ και ο κύριος Γέλτσιν ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί στους χώρους εκείνους των πρώην ανατολικών κρατών. Και αυτό ήταν μια απέτηση η οποία είχε σχετικώς επισημοποιηθεί από την είσοδο της Ρωσίας στο Partnership for Peace. Δυστυχώς το Partnership for Peace δεν ετηρήθηκε από την αγγλοσαξονική πλευρά, δηλαδή την αθωρική πλευρά. Οι υποσχέσεις οι οποίες εδόθησαν στον Κορμπατσόφ δυστυχώς διεψεύτησαν, το ομολόγησε και ο ίδιος ο Κορμπατσόφ. Καλά, για το Γέλτσιν δεν μπορώ να συζητήσω, διότι νομίζω ότι είναι περιττόν να ασχολούμαστε με αυτόν τον κλόν. Και βεβαίως φτάσαμε σε μία κατάσταση, 13 τουλάχιστον περιοχές εθνικές, οι οποίες πρώτα ανήκαν στο σύμφωνο της Βαρσοβίας, μετά από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, σταδιακά να περάσουν στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Αυτή η επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά, όπως είναι φυσικό, ερμηνεύεται από την Ρωσία ως άμεση υπαρξιακή απειλή. Επιπλέον, αυτή η επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά και βεβαίως η προσπάθεια προβολής ανατολικής και αμερικανικής ισχύως στην Ουκρανία έχει προδιαγραφεί από τον Σμπίγνιου Μπρεζίνσκι ήδη από το 1997 στο βιβλίο του «Η Μεγάλη Σκακέρα», όπου εκεί συμβουλεύει ο Πολωνός καθολικός και ρωσοφοβικός σύμβουλος του Πρόεδρου Κάρτερ, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, αλλά και μετέπειτα άτυπος σύμβουλος σχεδόν όλων των Αμερικανών Πρόεδρων, ο κύριος Μπρεζίνσκι, την αποκοπή της Ουκρανίας από την Ρωσία, διότι όπως ισχυρίζεται, η Ρωσία χωρίς την Ουκρανία δεν πάβει να είναι αυτοκρατορία. Μετέπειτα συμβουλεύει την διάσπαση της Ρωσίας σε τρεις μεγάλες ζώνες, ανατολική, κεντρική και δυτική, και αναρωτιέται κανείς ποιος του δίνει το δικαίωμα να δίνει αυτές τις συμβουλές και ποιος είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί ως σχεδόν θεός, ως ημίθεος, γεωπολιτικός ημίθεος, ο οποίος θέλει τον κατατεμαχισμό μιας χώρας. Δηλαδή καταντάει κάπου και αστείο όλο αυτό το πράγμα. Άρα γι' αυτό λέτε εσείς λογικές κόκκινες γραμμές της Ρωσίας σήμερα? Μα σαφώς. Κύριε Σαχίνη, πέστε μου κάτι. Ξέρετε πολύ καλά ότι και φιλονατοϊκός είμαι και δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με ξέρετε, με γνωρίζετε, το ξέρετε πολύ καλά. Απ' την άλλη όμως μεριά, πρέπει να έχουμε και καλές σχέσεις με τη λογική. Εάν η Ρωσία έκανε αυτή τη στιγμή προβολή ισχύως στην Κούβα και ζητούσε ουσιαστικά να προσαρτήσει την Κούβα και να την εξοπλίσει, όπως αυτή τη στιγμή γίνεται στην Ουκρανία ανεπισήμως μέσω της Τουρκίας και άλλων χωρών, αλλά και των ιδίων των ειδικών υπηρεσιών της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέστε μου σας παρακαλώ, και βεβαίως ενός ευρυκάτου δικτύου μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες δρούν υπό την αιγίδα την οικονομική γνωστού φιλανθρώπου. Πείστε μου σας παρακαλώ, τι θα έλεγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Δεν θα ξεσπούσε τρίτος παγκόσμιος πόλεμος? Άρα κύριε Μάζη, στην ουσία αυτή τη στιγμή στο, να το πω έτσι, στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων συγκρούονται δύο γραμμές σκέψης. Η μία που θέλει περαιτέρω πίεση της Ρωσίας και η άλλη που λέει ότι μήπως πρέπει να τα βρούμε. Αυτό συμβαίνει. Ναι ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Και δυστυχώς, ενώ η στάση γενικότερη του Αμερικανού Προέδρου, του κ. Μπάιντεν, μπορεί να εμπνεύσει κάποιες ελπίδες για μια ειρηνική διπλωματική επίλυση του ζητήματος,
βλέπουμε ότι ένα βαθύ αμερικανικό κράτος, το οποίο συνήθως το ονομάζουμε για λόγους πολιτικής ορθότητος γραφειοκρατία του State Department, εξωθεί την κατάσταση σε συνεργασία με τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες, εξωθεί την κατάσταση στην Κεντρική Ασία σε έκρηξη. Θέλουν εκμηδένιση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν μια στρατιωτική δύναμη, γιατί η οικονομία της Ρωσίας δεν είναι ισχυρότερη από αυτή της Ιταλίας, αν το δούμε δηλαδή ρεαλιστικά. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά σαν αμυντική δύναμη η Ρωσία είναι μια από τις μεγαλύτερες αμυντικές δυνάμεις στον κόσμο. Επιπλέον έχει ένα τέτοιο στρατηγικό βάθος, ούτως ώστε οποιοδήποτε τολμήσει να στραφεί εναντίον της πολεμικά θα το πληρώσει πολύ σκληρά, αλλά δεν θα το πληρώσει μόνο αυτός, θα το πληρώσει ο κόσμος ολόκληρος. Και εκεί είναι που λέω ότι εδώ έχει χαθεί η λογική και ότι η θεωρία του εγγύς εξωτερικού, η οποία υποστηρίζεται και από το CSTO, το Σύμφωνο Συνεργασίας για την Ασφάλεια, στο οποίο ηγείται η Μόσχα και του οποίου επίδειξη των δυνατοτήτων έκανε τώρα στο Καζακστάν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν να οπισθοχωρήσει η Ρωσία πέραν από την άσκηση των δικαιωμάτων της και των κόκκινων γραμμών της μακριά από τον Near Abroad, δηλαδή των υγιείς εξωτερικών, δηλαδή τις χώρες εκείνες οι οποίες κάποτε ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση και τώρα είναι ανεξάρτητες αλλά έχουν στενές σχέσεις με τη Ρωσία. Άρα, αν λοιπόν κάποιος προσπαθήσει να διαταράξει αυτή την ισορροπία, η οποία είναι υπαρξιακή για την Ρωσική Ομοσπονδία, αντιλαμβάνεστε ότι προκαλεί ουσιαστικά τις προϋποθέσεις για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν είναι ωραία η κατάσταση. Άρα κύριε Μαζί, για σας μπορεί ακόμη και το αρχικός λαϊκό αίτημα για φθηνότερο ρεύμα και καύσιμο στο Καζακστάν να ήταν λαϊκό γνησίως, εργαλειοποιήθηκε? Αυτό είναι βέβαιο, γιατί το Καζακστάν, ξέρετε, είναι δέκατο σε παραγωγή φυσικού αερίου. Από εκεί και ύστερα, κανένας δεν μπορεί να πει ότι στο Καζακστάν υπάρχει μια δημοκρατική κυβέρνηση η οποία φροντίζει με σχολαστικότητα τα συμφέροντα του Καζάκη του λαού. Έτσι, να είμαστε και σοβαροί. Αυτό όμως μπορεί να διορθωθεί. Πάντα όμως βρίσκονται τέτοιου είδους αιτήματα για να εργαλειοποιηθούν. Και κοιτάξτε, όταν δούμε το σχέδιο εξέγερσης, θα δούμε ότι έγινε μια μαθηματικά οργανωμένη επίθεση εναντίον όλων των εσωτερικών κέντρων ισχύως, πληροφόρησης, αστυνομικών τμήματων στο Καζακστάν, όλων δηλαδή των κρατικών κέντρων εξουσίας, η οποία έγινε με απόλυτο συγχρονισμό και κυρίως μετά από υφαρπαγή οπλισμού, η οποία έγινε επίσης πολύ οργανωμένα, και πλέον δεν έχουμε ειρηνικούς διαδηλωτές, έχουμε ένοπλους αντάρτες οι οποίοι πυροβολούν. Το γεγονός δε ότι μεταξύ των πολλών θυμάτων και από τις δύο πλευρές και αθώων πολιτών, αλλά κυρίως των αποκεφαλισθέντων αστυνομικών που δηλώνουν, βάζουν μια υπογραφή ότι εκεί όλοι αυτοί οι πολεμιστές, Τατζίκοι, Καζάκοι και λοιποί της περιοχής, οι οποίοι είχαν περάσει μέσω της Τουρκίας και πολέμησαν στη Συρία μαζί με το ΙΣΙΣ, ξαναέκαναν το δρομολόγιο ανάποδα και όλοι αυτοί κατάφεραν μέσω Τουρκίας πάλι να διοχετευτούν στο Καζακστάν. Δηλαδή η Τουρκία τι κάνει αυτή τη στιγμή? Ενισχύει ουσιαστικά, ενώ βγαίνει και κάνει μια ρητορική διαμεσολαβήτρια ειρήνης, ενισχύει ουσιαστικά την αποσταθεροποίηση στο Καζακστάν και αμέσως με αυτόν τον τρόπο έρχεται να πουλήσει αυτήν την υπηρεσία της στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βεβαίως έχοντας ευγνωμοσύνη, εντάξει εντός εισαγωγικών γιατί στην διεθνή διπλωματία δεν υπάρχουν αυτά, προς την Τουρκία, τι της κάνουν? Ένα δωράκι στον Ιστιμέτη. Καλά κάνατε και ήρθατε στα καθημάς στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχετε δίκιο, το έχετε πει αλλεπαλλήλως. Και μιας και το θίξατε, θέλω τρία γεγονότα σε αυτά να σταθούμε.
ένα εννοιστμέντ, διότι κάνει ό,τι κάνει, κάνουν ό,τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έρχεται ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος και λέει: εντάξει, δεν πεθάναμε, έχουμε και άλλες διόδους, συγγνώμη, αλλά σε εποχή ενεργειακής κρίσης το δικό σου φυσικό αέριο θα έπρεπε να σε ενδιαφέρει. Λέω εγώ, εσείς θα μας πείτε, αλλά αυτά συμβαίνουν. Όταν ο ΑΚΑΡ μοιράζει χάρτες νησιών του Αιγαίου και όχι μόνο, και όταν ένας από τους σημαντικότερους καθηγητές του ΕΛΙΑΜΕΠ μας λέει να τα βρούμε με την Τουρκία. Καταλαβαίνετε το κλίμα. Το κλίμα αυτό έχει οξυνθεί και μάλιστα ξέρετε όταν βλέπετε τέτοιου είδους φαινόμενα, ότι δηλαδή πλέον θεωρητικοποιείται ο μυθριδατισμός και προτείνεται ως λύση η υποχώρηση και ο εκμηδενισμός ο γεωπολιτικός της χώρας, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και βεβαίως όταν γνωρίζει κάποιος ότι αυτού του είδους οι αντιλήψεις, ο καθένας δικαιούται στη δημοκρατία να έχει τις αντιλήψεις του, αλλά αυτού του είδους οι αντιλήψεις κρίνονται από τους ορθολογικά σκεπτομένους ως καταστροφικές. Και αυτού του είδους οι καταστροφικές αντιλήψεις, μην ξεχνάτε ότι μέσω του συγκεκριμένου ιδρύματος καταλήγουν ως συμβουλές εξωτερικής πολιτικής προς την κυβέρνηση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Μπορεί οι άνθρωποι να έχουν τις απόψεις τους προς Θεού. Κανένας δεν τους απαγορεύει να τις έχουν. Άλλωστε εκείνο που πρέπει πάντα να προστατεύει η δημοκρατία είναι τη διαφορά των απόψεων. Mm-hmm. Και πρέπει να το κάνει. Σωστό. Βεβαίως. Αλλά από την άλλη μεριά όμως πρέπει να κρίνουμε και ποιες από αυτές τις απόψεις εξυπηρετούν τη χώρα. Δεν μπορεί να λέμε ότι οι εξοπλισμοί αυτή τη στιγμή είναι μάταιοι και καλά θα κάνουμε να μην δαπανούμε χρήματα για εξοπλισμούς για τη θωράκιση της χώρας, επειδή η Τουρκία κατά τη γνώμη τους είναι πάρα πολύ ισχυρή και έχει ένα πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζει βαλιστικούς πυράβλους, ντρόνους, πυρηνικά όπλα κτλ. Δηλαδή τι θα περίμενε να πει κανείς περισσότερο ο κύριος Σακάρ? Δεν θα μπορούσε να πει κάτι περισσότερο ο κύριος Σακάρ, τα ίδια λέει. Ο κύριος Τσαβούσολου μας λέει μάλιστα, κινούμενος ακριβώς πάνω στο ίδιο πεντάγραμμο, μας τραγουδάει ένα τραγούδι. Ότι κοιτάξτε να δείτε, είσαστε πάυτοχοι. Μην ασχολείστε με εξοπλισμούς. Δεν αντέχει η οικονομία σας. Το ίδιο πράγμα μας λέει και το συγκεκριμένο ίδρυμα. Μην ασχολείστε, είναι μάταιο, μην πετάμε λεφτά. Κύριε Μάζη, όμως την ίδια στιγμή, γιατί εσείς ήσασταν από τους πρώτους που είχατε πει ότι θέλει εξαιρετική προσοχή όταν συνάπτει αμυντικές συμφωνίες, συνεργασίες. Ακριβώς. Όχι μόνο το τι δίνεις, που τα δώσαμε όλα, αλλά και το τι παίρνεις και πώς το παίρνεις. Εμένα μου προξενεί εντύπωση. Ναι, ότι οι Αμερικανοί λένε τέρμα ο EastMed ως προς το φυσικό αέριο, για το ηλεκτρικό εντάξει. Και εμείς ασμένοντας, η αντίδρασή μας μετά από όλα αυτά είναι ότι εντάξει, έχουμε και άλλες διόδους. Σε περιοχή ενεργειακής κρίσης. Ως καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη η ενεργειακή κρίση. Κοιτάξτε, ακούστε με. Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν χάλασε ο κόσμος είναι, εν πάση περιπτώσει, έχει μία βάση ως προς το 50%. Τι εννοώ? Για μένα πάντα ο EastMed ήταν ένας στρατηγικός άξονας, ο οποίος συνέδεε στρατηγικά Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο. Ούτως ή άλλως το ηλεκτρικό θα παραχθεί από φυσικό αέριο. Συνεπώς, με δεδομένο το γεγονός ότι ένα καλώδιο, το Euro-Asia παραδείγματος χάρη Interconnector, το οποίο είναι παλιό σχέδιο, δεν είναι καινούριο, έτσι, όπως και το Euro-Africa Interconnector, ουσιαστικά στρατηγικά επιτελούν το ρόλο της συνδέσεως αυτών των χώρων. Γιατί και τα δύο έχουν σαν κομβικά σημεία την Κύπρο και την Ελλάδα. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να εκτιμηθεί αυτή η κίνηση ως πολιτική κίνηση. Εγώ είμαι έτοιμος να δεχθώ ότι από τη στιγμή που διασφαλίζεται η στρατηγική σύνδεση αυτών των χώρων με το καλώδιο, έτσι, μπορώ να πω ότι το δώρο αυτό προς τους Τούρκους είχε και ένα στοιχείο, αν θέλετε, εντυπωσιασμού, κατευνασμού, ήταν λίγες καραμέλες τους ηθαγενείς από πλευράς των Αμερικανών προς την Τουρκία για το ρόλο και στο Καζακστάν και βεβαίως και γύρω-γύρω.
μπορώ εμπολής να το κατανοήσω. Από την άλλη όμως μεριά, όταν οπισθοχωρεί σε ένα ουσιαστικό στήριγμα το οποίο έδιδε η Αμερική στην εξαγωγή και διακίνηση φυσικού αερίου, που υπάρχουν τρόποι να διέλθει από μικρότερα βάθη και όχι από τα μεγάλα βάθη των 4.500 μέτρων που θα ήταν υποχρεωμένη στον αρχικό της σχεδιασμό να αντιμετωπίσει. Μπορεί να διέλθει από τα βάθη της Αιγυπτιακής Σφαλοκρηπίδος και μετά να ανεβεί προς την Κρήτη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, υπάρχει μια κίνηση η οποία τι δείχνει? Ότι η Τουρκία κατευνάζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν μπορεί να το αφήσει ασχολία στο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μάλιστα. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει αυτός ο κατευνασμός. Και τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτού του είδους ο κατευνασμός? Σημαίνει ότι μπορούν να ακολουθήσουν και πολλά άλλα τέτοια, όπως παραδείγματος χάρη πιέσεις από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας για αφοπλισμό των νησιών. Πράγμα το οποίο παρατηρείται αυτή τη στιγμή. Και δύο από τα πολύ προηγμένα ρωσικά αντιπυραυλικά συστήματα αεράμινας. Αυτά ζητάνε να τραβήξουμε. Ακόμη ένα. Μάλιστα. Επιπλέον μας λένε ότι ναι, θα σας ανακαινήσουμε τα MLRS, αλλά δεν μας λένε τι όπλα θα μας δώσουν για αυτά τα MLRS. Δηλαδή είναι πολλά ζητήματα τα οποία προμηνύει αυτή η προσπάθεια κατευνασμού και αυτό δεν το είδα να το σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κύριε Μάζη, θέλω να κλείσουμε με έναν ακροατή ο οποίος σας άκουγε τόση ώρα και είναι εξαιρετική παρέμβαση που κάνει. Θέλω να το ακούσετε τι λέει. Παρακαλώ. Επειδή η εξέλιξη, σωστά το λέει ο κύριος Μάζης, λέει, των διμερών σχέσεων Ρωσίας-Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι αποκλειστικό του θέμα, αλλά είναι θέμα παγκόσμιας ασφάλειας και ειρήνης, θέλω να ακούσει το εξής σκεπτικό που έχω και να μου το σχολιάσει. Η αντίδραση, λέει, του ΝΑΤΟ, η οποία εκφράζεται σε όλες τις δηλώσεις του Στόλτεμπεργκ, είναι στην πραγματικότητα μια μηχανική αναπαραγωγή της θέσης που έχει εκφραστεί πολλές φορές στο παρελθόν, ότι λένε κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει στην Ουκρανία και τη Γεωργία αν πρέπει να ενταχθούν ή όχι στο ΝΑΤΟ? Ίσως από την πλευρά της Ρωσίας θα έπρεπε να είχαμε κάνει ένα πιο έντονο ντεμαράζ το 8, όταν πραγματοποιήθηκε η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, που ανακοινώθηκε η μελλοντική ένταξη συμμαχία των δύο χωρών, αλλά τότε τους καθησυχάζαμε. Μήπως λοιπόν εδώ είναι η ανετοιμότητα του ΝΑΤΟ, όπου προσπαθεί στην ουσία, όπως είπε ο κύριος Μάζης, στην ίδια την αυλή της Ρωσίας να δημιουργήσει κατάσταση? Η απάντηση είναι μονολεκτική. Ναι. Ναι. Αυτό είπα. Και αυτό ισχυρίζομαι. Ότι δεν μπορείς να αρνοείς τεράστιες αμυντικές δυνατότητες της Ρωσίας. Πρώτο. Δεύτερο. Δεν μπορείς να αρνοείς το ζωτικό χώρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Γι' αυτό παρουσίασα, έκανα αν θέλετε την παρομοίωση με την Καραϊβική και την Κούβα. Θυμάστε ότι κοντέψαμε, φτάσαμε στα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σωστό. Όταν οι ρωσικοί πύραυλοι πήγαν να εγκατασταθούν στην Κούβα. Γιατί η Κούβα είναι η αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν ακριβώς το αντίστοιχο. Πηγαίνουν στην αυλή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και η Ρωσική Ομοσπονδία δεν βρίσκεται στην κατάσταση που βρισκόταν επί Γέλτσιν, ούτε επί Κορμπατσόφ. Είναι μια χώρα η οποία ξέρει να αμυνθεί και μπορεί να αμυνθεί. Και απαντήστε και στο φίλο το Βασίλη, αν ενταθούν περαιτέρω οι σχέσεις των δύο χωρών και πάμε ακόμη και σε πολεμική αναμέτρηση, δεν θα εμπλακεί η χώρα μας στο βόρειο τμήμα της εξ αντικειμένου? Σαφώς και θα εμπλακεί μοιραία, γιατί υπακούοντας στα καθήκοντά της ως νατοϊκή χώρα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις του λιμένου της Αλεξανδρουπόλεως και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων οι οποίες έχουν οικοδομηθεί στην περιοχή, γιατί ακριβώς η Αλεξανδρούπολης έγινε για αυτόν τον λόγο. Δεν έγινε δήθεν για μεταφορά μόνο φυσικού αερίου. Το βλέπουμε από τις δυνάμεις τις αμερικανικές οι οποίες έχουν φτάσει στην περιοχή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ενισχύει ουσιαστικά έναν άξονα Ρουμανίας, Πολωνίας, Βουλγαρίας, Ελλάδος. Έναν νατοϊκό άξονα, τον οποίο
η Ρωσία ευλόγως θεωρεί υπαρξιακή απειλή. Άρα, εκεί όμως, ναι, ναι, το οποίο πρέπει επίσης, για δείτε τι κουβάρι είναι αυτή η συγκυρία, εκείνο το οποίο, ξέρετε, έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν υπογείως, και όσο μπορεί να το κάνει υπογείως, το μπορεί σε εισαγωγικά, έχει καλώς. Δεν θα μπορεί για πολύ, γιατί όταν ξεσπάσει μια τέτοια κρίση, εκείνο το οποίο, ξέρετε, θα ζητήσει και η Ρωσία από την Τουρκία, θα είναι να συμπεριφερθεί ως στρατηγική φίλη της Ρωσίας. Ναι, μα η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και πρέπει να συμπεριφερθεί και ως μέλος του ΝΑΤΟ. Τι από τα δύο θα κρατήσει η Τουρκία? Και τι κόστος θα πληρώσει και στη μία και στην άλλη επιλογή? Μιας και αναφέρεται Τουρκία, θα κλείσω με αυτό. Εδώ είναι ένα μήνυμα του φίλου του Σάκη που λέει: πείτε στον κύριο Μάζη ότι η Ρωσία έχει μια λογική προτάσεων, καλή κακή, λέει, δεν το σχολιάζω, για ένα ενιαίο σύστημα ασφάλειας. Αυτό για το οποίο δεν μιλάει κανείς δεν είναι το Βουκουρέστι που είπε ο προηγούμενος ακροατής, τον κύριο Μάζη, αλλά η Κωνσταντινούπολη. Εκεί δεν είχαν συμφωνηθεί ενέργειες των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ να μην αποτελούν καμία παραβίαση της δέσμευσης που υπέγραψαν οι ηγέτες όλων των κρατών του ΟΑΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών όλων των κρατών του ΝΑΤΟ το 1999 στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το έγγραφο δεν υιοθετήθηκε ως χάρτης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια? Αυτό δεν παραβιάζουν τώρα? Μα συγγνώμη, όταν μίλησα για το Partnership for Peace, εννοούσα ακριβώς όλη αυτή την πλατφόρμα. Τι ήταν το Partnership for Peace? Ήταν ένας προθάλαμος όλων εκείνων των κρατών που δεν ανήκαν στο ΝΑΤΟ και που θέλανε καλές σχέσεις με το ΝΑΤΟ και στο μέλλον να εξέταζαν ακόμα και πιθανή ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Ήταν λοιπόν ένας προθάλαμος. Τι σημαίνει προθάλαμος? Προθάλαμος σημαίνει χαμηλές πιέσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, ούτως ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε σε ειρηνική και διπλωματική βάση. Αυτό το πράγμα δεν ετηρήθη. Δεν ετηρήθη πολλαπλώς. Και εκείνο το οποίο επεκράτησε, λέω λοιπόν στον αγαπητό ακροατή, και του συνιστώ πραγματικά να μελετήσει το βιβλίο του Μπρετζίνσκι, «Τη μεγάλη σκακέρα», «The Great Chessboard», είναι ακριβώς ότι ακολουθήθηκαν οι συμβουλές ενός γερακιού όπως ο Μπρετζίνσκι για την διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως. Δηλαδή είναι εξωφρενικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτή η παραμονή, το κόλλημα σε ψυχροπολεμικές πρακτικές τη στιγμή που δεν υπάρχουν ιδεολογικοί λόγοι των δύο τελείως αντιθέτων συστημάτων για να ισχύει αυτός ο ιδεολογικός διαχωρισμός και αυτή η ιδεολογική σύγκρουση. Αυτοί οι οποίοι υπεστήριζαν, σας θυμίζω τα λόγια τους, την αγορά χωρίς σύνορα. Αυτό είναι μια φράση η οποία χαρακτηρίζει τη νέα εποχή, έτσι. Αγορά χωρίς σύνορα. Το φιλελεύθερο εμπόριο, το ελεύθερο εμπόριο κτλ. Αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν την αγορά χωρίς σύνορα με σκοπό να πλήξουν τη Σοβιετική Ένωση, έτσι. Εγώ δεν μπορούσα ποτέ να δεχτώ το σύστημα της, το κοινωνικό, το πολιτικό και το οικονομικό της συγκεντρωτικής κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας της Ρωσίας, της Σοβιετικής Ενώσης. Να ξεκαθαρίζουμε τι λέμε. Φυσικά και από ένα σημείο και μετά είχαν δίκιο αυτοί οι οποίοι επεθύμουν την φιλελευθεροποίηση του συστήματος. Καμία αντίρρηση. Αλλά όταν η Ρωσία έρχεται και μπαίνει πλέον μέσα σε μια νέα εποχή, μια εποχή η οποία αναγνωρίζει την επιχειρηματικότητα, η οποία αναγνωρίζει το διεθνές εμπόριο, η οποία επιδιώκει το διεθνές εμπόριο, η οποία προσπαθεί να περάσει στη δημοκρατία σιγά σιγά, βαθμιαία. Αυτό το πράγμα δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να το δεχθεί η Ουάσιγκτον και όλα εκείνα τα κέντρα της Ουάσιγκτον? Κύριε Μάζη, σαφές αυτό που λέτε. Επειδή κλείνουμε, υπάρχει ένα ερώτημα σφήνα, παρακαλώ αν θέλετε ένα σύντομο σχόλιο. Μπορεί, λέει, ο κύριος Μάζης να σχολιάσει τη θέση της Βουλγαρίας για την εντατικοποίηση, στρατιωτικοποίηση των Βαλκανίων? Μα η θέση της Βουλγαρίας είναι σαφής. Άλλωστε και με τη νέα της διοίκηση και τη νέα της κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη περισσότερο κοντύτερα στην νατοϊκή, φιλονατοϊκή και φιλοαμερικανική στάση. Η Βουλγαρία από την άλλη μεριά είναι εκείνη η οποία έχει πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα.
είναι πολύ σημαντικό κέντρο, γιατί οποιασδήποτε διαδρομές, το είδαμε αυτό με τον με τον αγωγό Μπουρκάς Αλεξανδρούπολη, οποιασδήποτε προσπάθειες διατρήσεως, αν θέλετε, του ενεργειακού τείχους εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν, συμπεριλαμβάνουν πρωτίστως και την Βουλγαρία και αμέσως μετά την Ελλάδα. Μάλιστα. Το Μπουρκάς Αλεξανδρούπολης δεν ήταν ένα τυχαίο σχέδιο. Το Μπουρκάς Αλεξανδρούπολης μαζί, που ήταν το βασικό, μαζί με τη στάση του Κώστα Καραμαλή στο Βουκουρέστι, ήταν εκείνο που του κόστησε την Πρωθυπουργία. Κακά τα ψέματα, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Ο ακροατής επανήλθε. Έχω και διαβασμένους ακροατές εδώ. Ο ακροατής λέει: πείτε στον κύριο Μάζη, του θυμίζω ότι ο ίδιος ο Μπρεζίνσκι είχε εκφράσει, ακόμη και αυτός λέει, το γεράκι όπως σωστά τον είπε, αντιρρήσεις στο χυδαίο τρόπο με τον οποίο η αμερικανική εξωτερική πολιτική εφάρμοσε τις συμβουλές του. Καλά, αυτό είναι θέμα αισθητικής, πέστε στον ακροατή σας. Εμείς δεν θα συζητήσουμε εδώ ζητήματα αισθητικής, θα συζητήσουμε την ουσία των συμβουλών του κύριου Μπρεζίνσκι. Κύριε Μάζη, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα καλά. Από το Ηράκλειο, να είστε καλά.